Ανάμεσα στην κοιλάδα του Ιορδάνη ποταμού και την νεκρά θάλασσα, απλώνεται η έρημος της Ιουδαίας. Μέσα στο απότομο και τραχή τοπίο, λίγο έξω από την αρχαιότερη πόλη του κόσμου, την Ιεριχώ, μια μικρή όαση έγινε σημείο αναφοράς μέσα στους αιώνες. Το μοναστήρι του Αβά Γεράσιμου, που κάποτε ήταν λαύρα και κοινόβιο των μοναχών που αναχωρούσαν για την έρημο, σήμερα στέκεται περήφανο στην καρδιά του απότομου τοπίου. Σύμφωνα με την μεσαιωνική παράδοση, στο μοναστήρι αυτό στάθμευσε η Αγία Οικογένεια κατά τη φυγή της στην Αίγυπτο. Στην έρημο του Ιορδάνου, στο μοναστήρι του Αβά Γερασίμου του Ιορδανίτου. Το μοναστήρι αυτό στα αραβικά λέγεται Ντερ Χάτσιλε, που σημαίνει στη μετάφραση μοναστήρι της Πέρδικας. Ο Άγιος Γεράσιμος ήταν μια εξαιρετική μορφή του μοναχισμού στην Παλαιστίνη. Έζησε εκεί ως το τέλος της ζωής του, διακονούμενος από ένα λιοντάρι που θεράπευσε και από τότε έγινε ο πιστός σύντροφός του. Βρισκόμαστε στο βαθύτερο σημείο του κόσμου, 400 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θαλάσσης. Εδώ η υγρασία είναι μηδέν. Τα σύννεφα περνούν το χειμώνα ενώ βρέχει στα Ιερουσαλήμα ή στην Ιορδανία. Εδώ βλέπουμε τα σύννεφα, μόνο βροχή δεν βλέπουμε και όσο πάει κάθε χρόνο και λιγοστεύει. Υπάρχει μεγάλη υψηδρία εδώ. Καλημέρα, τι κάνουμε. Σήμερα στο μοναστήρι αυτό που είναι γνωστό ως το μοναστήρι της Πέρδικας ζει ένας μόνο Έλληνας μοναχός και έχει καταφέρει να δημιουργήσει μια ολόκληρη κοινωνία γύρω του. Ένα εργαστήριο κεριών απασχολεί τους φτωχούς νεαρούς Άραβες της περιοχής, ενώ παράλληλα αποτελεί σημαντικό έσοδο στο μοναστήρι. Ακόμη και στο εργαστήριο εικόνων, οι νεαροί εργάτες ξεκινούν τη δουλειά τους από νωρίς το πρωί, πριν αρχίσει η υπερβολική ζέστη της ερήμου. Μουσουλμάνοι και χριστιανοί έχουν γίνει σχεδόν μια οικογένεια ενώ εργάζονται σκληρά για το μοναστήρι, παίρνοντας κατευθύνσεις από τον μανιά της καταγωγής ηγούμενο. Πολλές φορές, την ώρα που οι καμπάνες του ελληνοορθόδοξου μοναστηριού ηχούν, οι μουσουλμάνοι εργάτες προσεύχονται και εκείνοι. Άλλωστε, η αγκαλιά του γέροντα, του πατέρα των φτωχών, όπως λένε οι Άραβες, είναι μεγάλη. Άλλο ένα εργαστήρι στήθηκε για τις ανάγκες αυτή τη φορά της επισκευής της εκκλησίας. Ένα εργαστήριο ψυχιδωτού, όπου οι εργασίες αρχίζουν από την παραγωγή του υλικού. Εγώ εδώ στο μοναστήρι την ξεκίνησα δουλειά γιατί όταν έγινε ο σεισμός ο μεγάλος και η εκκλησία είχε πάθει ζημιές, όταν ξεκίνησα να κάνω τις επισκευές, βρήκα κάτω από τα πλακάκια ορισμένα κομμάτια ψυχιδωτού. Και σκεπτόμουν τι να κάνω, να βάλω γυαλί από πάνω να μην τα πατάνε, πώς να κάνω το επόμενο, τα άλλα μέρη της εκκλησίας με πλάκες, μάρμαρο, με άλλα αυτά, σκεπτόμουν. Τι να κάνω, σκέφτηκα και αποφάσισα να
φέρω δύο ειδικούς να πάρω και τα εργαλεία και σιγά σιγά. Για μεγάλο χρονικό διάστημα, επισκέπτες από την Κύπρο και την Ελλάδα ζουν εκεί και ο καθένας προσφέρει τις γνώσεις του πάντα με σκοπό να γίνει το μοναστήρι όπως το έχει ονειρευτεί ο ηγούμενος. Ήταν όλες αυτές οι πέτρες ποιμένες, ενώ θέλει και άλλο χρωματάκι εδώ μέσα. Και έκανα και τα μάτια που ήταν πάρα πολύ άγρια. Δεν ξέρω τώρα το υπόλοιπο, έχει πολλές διορθώσεις, αλλά αν θα θέλατε το διορθωθεί να καθίσουμε. Κάνε κάτι. Λίγο έτσι μία κίνηση εκεί στο ρουφαλάκι θέλει, τέτοια πράγματα. Ναι, ναι, θέλει λίγο κίνηση, λίγο να μπει το πόδι, τέτοια πράγματα. Γενικά ήθελε μικρότερο περίγραμμα. For your company, we just opened the floor of the church. Ο ηγούμενος του μοναστηρίου που πριν χρόνια έφτασε εκεί, μετά από ειδική αποστολή, αντίκρισε ένα κατεστραμμένο κτίσμα. Κανένα ίχνος ζωής, συνθήκες σκληρές και ερημιά. Εδώ τζάντζαλα και μάτζαλα έχω. Εμείς έτσι ζούμε, μας κουβαλάνε και τρόφιμα, τα βάζω εδώ, η δουλειά θα δώσει τα χέρια σου. Τα βάζω εδώ και θα τα παίρνω από εδώ. Θα πάω από εκεί. Η ταράτσα μας, αλλά είναι μεταχειρισμένα τα περισσότερα, τα θέλει. Ο συγχωρεμένος αυτός ήταν πολύ ψηλός, δεν θα του δώσω το κοντί μου. Τι να κάνει. Ο αρχιμαδίτης Χρυσόστομος υπηρετούσε τότε ως διάκος στα Ιεροσόλυμα, άγρυπνος φρουρός των Πανάγιων προσκυνημάτων. Δημιουργήθηκε ένα θέμα με ένα Λατίνο ο οποίος ήθελε να παραβιάσει την παραμονή τη νύχτα στο Άγιο Σπήλαιο και αυτό είναι απαράδεκτο γιατί αν τον άφηνα εγώ μέσα αυτόν θα το έπαιρναν δικαίωμα και έπεσε και λίγο ξύλο. Με πήγανε στον Πατριάρχη. Ο Πατριάρχης βέβαια μπροστά σε όλους με βάλε μπροστά. Λέει για να μην αυτό δίνουμε δικαιώματα θα πας λέει στον Άγιο Σάββα για ένα μήνα. Άγιο Σάββας δηλαδή σαν εξορία. Πετάχτηκε τότε ο συγχωρεμένος ο Γεροθεοδόσιος Μικρασιάτης στην καταγωγή, ένας Άγιος άνθρωπος. Λέει μακαριότατε, τι Άγιο Σάββα λέει, δεν τον εστέλνετε λέει ηγούμενο στον Άγιο Γεράσιμο που δεν θέλει να πάει κανένας, γιατί τότε το μοναστήρι του Αγίου Γερασίμου ήταν, ας το πούμε, παροπλισμένο. Η πρώτη επίσκεψή του στην περιοχή ήταν καθοριστική για την απόφαση που πήρε, μόλις αντίκρισε το εγκαταλελειμμένο μοναστήρι να στέκεται στη μέση της ερήμου. Κανείς μοναχός ως τότε δεν είχε καταφέρει να μείνει και να δώσει ζωή στο μοναστήρι. Μπαίνουμε μέσα στο μοναστήρι,
Εκεί που είναι τώρα η στέρνα και τα έχω κάνει εγώ με πέτρες και με τέτοια, είναι χώμα ήταν. Βλέπουμε τη στέρνα με ένα ντενεκέ, με ένα ξύλο από πάνω και με ένα σκηνί, το πετάμε μέσα στο στέρνα. Όπως τραβάγαμε το σκηνί να βγάλουμε ντενεκέ, τα ζουμιά από το χώμα τρέχανε μέσα στο ντενεκέ. Δεν φτάνει αυτό, τον βγάζουμε έξω, μέσα το νερό είχε κάτι έτσι, σαν γλωστές. Τι κάνεις, δίπλα ήταν ένας άλλος ντενεκές. Βάζουμε το αντερί έτσι, το σουρώσαμε το νερό και ήπιαμε, θα πεθαίναμε. Κάτω εκεί που είναι, παίρνουν το πρωινό και η τραπεζαρία, ας πούμε, η παλιά, 1,5 μέτρο κουπριά ήταν από τα κατσίκια. Φίδια, κατσαρίδες. Είχε έρθει η μάνα μου για να μείνει η καραμίνα, άκουσε ο ηγούμενος και νόμισε, σου λέει, τώρα πως είναι στην Ελλάδα ή αλλού. Δεν κοιμήθηκε όλη τη γη, ήρθαμε τις κατσαρίδες. Κατσαρίδες! Ψήλοι! Ψήλοι! Αυτοκοργοί! Άσε που μια τουαλέτα εκεί ήτανε, τι τουαλέτα, μια τρύπα, με ένα τσουβάλι για πόρτα και μέσα είχε ένα ραβδί, ένα χοντρό ξύλο. Τα πήγω, δεν ήξερα. Ηλεκτρικό δεν υπήρχε, νερό δεν υπήρχε. Σε ένα κουτάκι κονσέρβας με ένα σύρμα, ένα φυτίλι για φως. Ένα πράσινο φύλλο δεν υπήρχε. Ένα σπουργίτη δεν υπήρχε. Μια κουκουβάγια μετά που παράλαβα το μοναστήρι, μια κουκουβάγια άσπρη βρήκα. Στο ιερό μέσα ήταν και βρωμούσε εκεί, γιατί τα περιτώματά τη ήταν από χρόνια μέσα. Και μάλιστα ακόμη είναι αυτή η κουκουβάγια η άσπρη, ναι, και γυρίζει τις νύχτες εκεί στο μοναστήρι. Λοιπόν, πάμε να φύγουμε. Εγώ με το έτσι που κοίταξα γύρω-γύρω μέσα, οι καμάρες αυτές που ήταν χάλια, μπήκε μέσα στην καρδιά μου το μοναστήρι αυτό. Το ερωτεύτηκα το μοναστήρι αυτό. Πάμε στον Πατριάρχη, θα ήταν 1 η ώρα. Λέει, παιδί μου, είσαι νέος και πιστεύω δεν θα σου άρεσε. Και λέω, όχι, λέω, Μακαριώτη. Λέω, μ' άρεσε. Λέει, σου άρεσε. Α, λέει, ωραία. Θα πας, μου λέει, εκεί θα καθίσεις 2-3 χρόνια και μετά θα πας σε άλλο ηγουμενείο, καλύτερο, μεγαλύτερο, θα προχωρήσεις ιερατικά και αυτά. Και εγώ βρήκα το θάρρος, γιατί δεν ήταν, υπήρχε άλλες εποχές τότε. Λέω, Μακαριότατε, θέλω, λέω, μια χάρη. Αυτός την νόμισε ότι να το πω για λιγότερο από 3 χρόνια. Του λέω, εμένα μ' άρεσε, λέω, το μοναστήρι. Ωραία, λέει. Αλλά θα ήθελα, λέω, αν γινόταν, να μ' αφήσετε φόρου ζωής. Ήταν και ο Γεροθεοδόσιος κοντά του ακόμη. Και ο Αρκάδιος έχει πεθάνει, έχουν πεθάνει όλοι αυτοί. Και μόλις ακούει έτσι παραξενήθες, μου λέει, λέω, εφόρου ζωής. Λέει, εφόρου ζωής. Λέω, ναι. Με σταύρος, όχι, ας το πούμε όπως σταυρώνει η αρχιερείς ή ο παπάς. Πατριαρχικά, επίσημα, με τα δυο χέρια, όταν είναι σαν ένα, λέει, την ευχή μου να έχεις, λέει, και όαση να γίνει. Από την πρώτη στιγμή ο γέροντας Χρυσόστομος, που το έλεγε η ψυχή του, νεαρός μοναχός τότε, άρχισε να γράφει τη δική του ιστορία, παρόλο που η περιοχή που διάλεξε να μείνει ήταν πολύ επικίνδυνη. Και έτσι ήταν που ήρθα εδώ, στο Γεράσιμο, κουράστηκα πραγματικά, πέρασα περιπέτειες μεγάλες και από
το στρατό. Μια φορά χτυπηθήκαμε. Τα Ισραηλινά τζιπ τριγύριζαν τις νύχτες στην περιοχή και το μοναστήρι ήταν πέρασμα ανταρτών με αποτέλεσμα να επιβάλλονται συχνοί έλεγχοι. Έρχεται ένα τζιπ, μου λέει, άνοιξε λέει να κάνουμε, γιατί το μοναστήρι ήταν θεόκλειστο, δεν ανοίγαμε την πόρτα. Άνοιξε λέει γιατί είδαμε αχνάρια λέει ότι έχουν έρθει λέει αντάρτες. Ενώ δεν υπήρχαν, ούτε είχαν έρθει εκείνες τις μέρες, ούτε είχαν περάσει. Πλακώσανε 10 τζιπ. Ο διοικητής, αυτά περικυκλώσαν το μοναστήρι. Κατεβαίνω κάτω, τραβάω το σύρτη της πόρτας, ανοίγω λίγο, μπαίνει ο διοικητής, μπαίνει άλλος ένας και όπως σπρώχνω για να κλείσω, ο τρίτος σπρώχνει απότομα την πόρτα. Σπρώχνει από την, αφήνω εγώ την πόρτα, ατουχώνω κατευθείαν στα μούτρα. Και πλακωνόμαστε εκεί. Γυρίζω ο διοικητής πίσω, έγινε εκεί ο χαμός. Με κάνανε λιώμα στο ξύλο, γιατί έριχνα και μου ρίχνανε. Εδώ και τρύπιο το κεφάλι μου. Ποδό, δόντια, ξύλο. Αλλά έριξα κι όλα, το ευχαριστήθηκα. Με πήρανε και με πήγανε στο νοσοκομείο. Οι δυσκολίες και οι αντίξωες συνθήκες δεν κούρασαν την λιονταρίσια ψυχή του γέροντα που ήταν πάντα ετοιμοπόλεμος για τα δικαιώματα του μοναστηριού και του πατριαρχείου. Ούτε το μετάνιωσα που έμεινα. Ούτε το μετάνιωσα για ό,τι ξύλο έδωσα ή έφαγα. Γιατί πάντοτε ήταν για τα δικαιώματα του πατριαρχείου. Λίγο έξω από το κτίριο του μοναστηριού, στην φάρμα των ζώων, καθημερινά πηγαίνουν έρχονται Άραβες κτηνοτρόφοι και έμποροι, οι οποίοι βοηθούν το γέροντα στην εκτροφή με σκοπό να πολλαπλασιαστούν οι πόροι του μοναστηριού. Δεν αίσθησα τίποτα. Όλα ήρθαν και έρχονται μόνα τους. Όταν έρθει ο άλλος μπορεί να του κλείσει την πόρτα. Όταν σου ζητήσει ο άλλος ένα πιάτο φαΐ και έχεις, μπορείς να με το αρνηθείς. Μετά εξελίχθηκε έτσι, δεν ξέρω πώς, από το Θεό, από τον Άγιο Γεράσιμο. Ο Άγιος Γεράσιμος, εάν δείτε στο ιστορικό του, λέει μέσα ότι είχε κανόνα. Οι πατέρες, είτε ήταν μέσα στο μοναστήρι, είτε ήταν στις σπηλιές, πάντοτε να είναι η πόρτα των κελιών τους να είναι ανοιχτή. Γιατί αν περάσει κάποιος που έχει ανάγκη κάτι, να το πάρει. Είχε τη φιλοξενία, την αγάπη, όπως τα πατερικά βιβλία δεν λένε φιλοξενία. Λέει, ήρθε λέει από μακριά και έκαναν αγάπη. Τι ήταν η αγάπη? Να τους δώσουν το λιγοστό νερό, γιατί εδώ ήταν και είναι πολύτιμο το νερό, να τους δώσουν λίγο νερό να ξεπλύνουν τα πόδια τους, το πρόσωπό τους, από τον κάψωνα ή από αυτή τη σερήμου τη σκόνη που είναι όλο αλάτι, να ξεπληθούν, να ξεκουραστούν, και το έλεγαν αγάπη, και να τους δώσουν κάτι να φάνε. Είτε αυτό ήταν χουρμάδες, είτε αυτό ήταν χορταράκια βραστά, είτε αυτό ήταν, έκαναν αγάπη.
σούπα. Σούπα, βάζω μέσα λουγούρι, 2 κιλά λουγούρι και 4 κιλά ρύζι. Κάθε κατσαρόλα βγάζει περίπου 250 μερίδες. Γιατί εμείς ταΐζουμε όσοι περνάνε από εδώ. Πολλές φορές χρειάζεται να κάνω στις 11-12 η ώρα κι άλλοι, κι άλλοι. Περνάνε πολλοί Ρώσοι, πολλοί Ρουμάνοι, Ουκρανοί, Έλληνες. Τώρα έχουν αραιώσει οι Έλληνες, δηλαδή. Αλλά έρχονται πάρα πολλοί Ρώσοι, μας πνίξαν οι Ρώσοι. Ρώσοι. 10 λεωφορεία, 7 λεωφορεία την ημέρα. Και εμείς τους ταΐζουμε όλους, έστω ένα φτιατάκι σούπα. Όταν έχουμε ελιές από τις ελιές μας, βάζουμε και ελιές σε ένα ταψί εκεί και παίρνουμε και το ευχαριστιώνουμε. Είναι ευλογία. Όλοι τους αρέσει. Βάζω και λεμόνι μέσα και τους αρέσει. Κουρασμένοι άνθρωποι είναι. Το μοναστήρι του Αβά Γεράσιμου εκείνη την περίοδο δεν ήταν γνωστό. Ο Γέροντας Χρυσόστομος πάλευε με όλη τη δύναμη της ψυχής του να το αναστηλώσει και να του ξαναδώσει την χαμένη του έγκλη. Η περιοχή, λόγω των προβλημάτων ανάμεσα στους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς, ήταν απλησίαστη. Μερικά τουριστικά λεωφορεία περνούσαν μόνο για την Ιορδανία και αυτά πολύ μακριά από το μοναστήρι. Ήταν μια γριούλα και είχε τάμα να δώσει μια στολή στον Άγιο Τάφο, στολή ιερατική. Πάει να τη δώσει εκεί στον Άγιο Τάφο, ποιος ξέρει ποιος ήταν εκεί. Λέει η γερόντισσα, λέει αυτή τη στολή, λέει, δώστε σε κανένα από αυτούς τους παπάδες που είναι στα χωριά τους Άραβες. Εδώ στον Άγιο Τάφο φοράνε στολές ομαδικές που είναι έτοιμες και ακριβές και βαριές. Την νύχτα που έπεσε να κοιμηθεί, βλέπει ένα όνειρο. Βλέπει ότι πηγαίνανε κάπου, λέει, με το λεωφορείο και βλέπει έναν καλόγερο ξυπόλυτο που έτρεχε μέσα στην έρημο. Της λέει, τον βλέπεις αυτό τον ξυπόλυτο που τρέχει? Λέει, σε αυτό να δώσει τη στολή. Εγώ τότε, επειδή δεν είχε προσκυνητές στο μοναστήρι, είπα τότε, πήγαινα εκεί στη στροφή διακονιά. Διακονιά στα μερικά λεωφορεία που περνάγαν το Πάσχα ή το 15 Αύγουστο. Και ήξερα εγώ τότε, και τώρα περνάνε πρωί 6-7 η ώρα, περνάνε που πάνε για το Σινά. Πέρα όμως από το μοναστήρι. Πήγαινα εκεί και σταμάταγε το λεωφορείο και έμπαινα μέσα και μου δίνανε ένα τάλιρο, ένα δίφραγκο, δηλαδή έφευγαν 100-150 δραχμές. Αλλά ήταν αξία. Εκείνη την ημέρα είχα αργήσει και έτρεχα ακριβώς όπως το είχε δει στο όνειρό της. Πάω εκεί πέρα, δεν σταμάτησε το λεωφορείο. Με περίμενε γιατί είχε αργήσει. Μπαίνω μέσα να κλαίνει, να κάνω πάλι, τι έγινε. Ξαπιάστηκε. Και η γριά ήταν στη μέση έτσι του λεωφορείου. Ναι, ναι, αυτός είναι, ναι. Έλα Παναγία μου, λέω, τι έγινε, τι έχω κάνει. Εγώ να σου πω την αλήθεια, ξαφνιάστηκα, λέω, τι γίνεται εδώ. Η γριά να έρθει να μου φυλάει χέρια, να με τραβάνε εκεί. Λέω, τι, να λέει,
μια στολή είναι για σένα και ο Άγιος Γεράσιμος το είπε. Η ιστορία του μοναστηριού ταξίδεψε παντού. Επισκέπτες, πιστοί, άνθρωποι που κουβαλούσαν το δικό τους σταυρό, οδηγούσαν τα βήματά τους στο μοναστήρι του Αβά Γεράσιμο. Άλλοι για να ξαποστάσουν, άλλοι για να ηρεμήσουν και άλλοι για να βοηθήσουν στις εργασίες που έκανε πάντοτε ο ηγούμενος του μοναστηριού. Αγία Θεοτόκου και σώσον και ευχαριστία και προσκύνησε να φεύγουμε το Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύμα την οικία και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και ας του αιώνου. Όπως και στα περισσότερα μοναστήρια του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, μόνο ένας μοναχός παίρνει στους ώμους του το βάρος της κληρονομιάς και την υποχρέωση να κρατήσει ζωντανή την ελληνική παρουσία. Από Διακονιά ξεκίνησα και δούλεψα και δούλεψα και έκανα και κλωσομηχανές και κλώσσες και μόνος μου έκανα, πειράματα έκανα, κάτι παλιοψυγεία έπαιρνα και έβαζα μέσα να βγάλω αυτά και να σκάβω και να κάνω γύψινα και να κάνω σταυρουλάκια μόνος μου. Εδώ είναι τις πέρδικες στα αυγά. Στην κλωσομηχανή θα μου βγουν την άλλη τρίτη. Αυτά είναι πέρδικια. Έχουν βγει 4-5 ημερών. Θα μείνει καμιά δεκαριά μέρες εδώ στη Θερμοκηπίδα. Μετά τα βγάζω από εδώ, θα μπουν στο φυσικό περιβάλλον δίπλα που είναι τα δέντρα μέσα και έχω και άλλες πέτρες μεγάλες. Κοτσίφια, μπουλμπουλ που τα λέμε εμείς εδώ, είναι σαν να πούμε στην Ελλάδα τα ειδόνια. Αυτά, κοτσίφια και ειδόνια, αυτά εδώ στην Ιεριχώ δεν έχει γιατί κάνει πάρα πολύ ζέστη και μετά θέλουν νερό, θέλουν δροσιά και γίνονται στη Ραμάλα, στη Βιθλεέμ, στη Νεάπολη, εκεί έχει αυτά τα άλλα τα τρικοπούλια που λένε, άγρια πουλιά έξω. Κανονικά απαγορεύεται να τα βάζεις σε κλουβιά, αλλά εγώ επειδή ζουν σαν να είναι φυσικό περιβάλλον, οι Εβραίοι δεν μου μιλούν, μάλλον με έχουν δώσει και άδεια για τις πέρδικες και τα κοτσίφια. Η επικοινωνία με τον γέροντα που γνωρίζουν οι επισκέπτες από τη στιγμή που θα έρθουν στο μοναστήρι γίνεται πια σε καθημερινή βάση, ακόμα και όταν αυτοί επιστρέψουν στα σπίτια τους. Έχει γεμίσει Κύπρο, νομίζω στην Κύπρο έχω 70-75 γεράσιμους και γερασιμίδες, στην Ελλάδα το ίδιο, στο εξωτερικό παντού, παίρνουν τηλέφωνα. Ακούς ότι δεν υπάρχει ούτε στο βιβλίο Γκίνες μέσα. Καθένας έχει το πόνο του. Τι λένε, παιδάκι. Εύχομαι ο Θεός να βοηθήσει. Δεν υπάρχει στιγμή που το τηλέφωνο του να μην χτυπάει. Ακόμη και από την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, τα λόγια του είναι πάντα λυτρωτικά σε όσους ζητούν τη βοήθειά του. Να βοηθήσει ο Θεός. Δεν είναι τίποτα αυτά, περαστικά είναι. Εμείς λέμε δώσε μην σήμερα. Ο άνθρωπος νιώθει καλά σήμερα. Ο Θεός να σε έχει καλά, όχι. Είναι πρόβλημα για αυτόν που παίρνει. Για να φτάσει να πάρει ένας άγνωστος μέσα στην άλλη άκρη του κόσμου να ρωτήσει ή να συμβουλευτεί, αυτό είναι πρόβλημα, τέλος πάντων.
Σήμερα, ως ηγούμενος του μοναστηριού του Αβά Γεράσιμου, φροντίζει για την κατοχύρωση της γης του μοναστηριού με κίνδυνο ακόμα και τη ζωή του. Τώρα, που είναι το μοναστήρι, από το μοναστήρι ακριβώς και απάνω, είναι περίπου στα 300 μέτρα, αρχίζει η γη δική μας. Δηλαδή από τον άσφαλτο είναι άλλα 100 μέτρα απάνω και από εκεί κατεβαίνουμε. Εδώ πέρα που φαίνεται τα δέντρα και πέρα στην άκρη, είναι ένα στρατόπεδο. Λίγο πιο εδώ από το στρατόπεδο, δηλαδή 150 μέτρα, αρχίζει η γη δική μας. Και τελειώνει, όπως φαίνεται, έτσι όλη αυτή και το στρατόπεδο. Και εδώ που έχει φυτέψει αυτή η Εβραία που μου έχει πάρει νερό και... Αυτό είναι όλη αυτή η δική μας γη. Μέχρι πέρα εκεί που φαίνονται οι Φοινικές και θα πάμε είναι τα σκηταριά. Και κάτω δηλαδή περίπου τις 7.000 στρέμματα. Αυτός εδώ ο χώρος όλος είναι περίπου 25 στρέμματα. Είναι πρώτον να κατοχυρώνεται η γη μας, γιατί δυστυχώς μας κατακρεουργούν και αμφισβητούν. Παλιά Χρυσόβουλα και παλιά Κουτσάνια, τον καιρό του Βυζαντίου, από τον καιρό της Τουρκοκρατίας, και μετά όταν ήρθαν Εγγλέζοι και πέρασαν οι Ορδανοί από εδώ, οι πατέρες πάντοτε αγόραζαν, είτε έβγαιναν διακονιά, είτε με το στέρημά τους, είτε καλλιεργώντας τη γη και αγόραζαν γες, γιατί αυτό είναι που ενισχύει την παρουσία μας εδώ. Εγώ για να κατοχυρώσω τη γη που εδώ το μοναστήρι έχει περίπου 7.000 στρέμματα, έρημος βέβαια, γι' αυτό και προχωράω, φυτεύω Φοινικές που δεν θέλουν πολύ νερό, γιατί και το νερό είναι λιγοστό εδώ και με πολύ κόπο το έχω φέρει. Εδώ γύρω κάνω καθιστικό για τους Άραβες, είτε αυτοί είναι χριστιανοί είτε αυτοί είναι μουσουλμάνοι, γιατί πρέπει να εμείς εδώ το Πατριαρχείο γενικά να φέρνουμε τους λαούς κοντά και τις θρησκείες, να μην υπάρχουν φανατισμοί ούτε από μας αλλά ούτε και από άλλα δόγματα ή θρησκείες. Γι' αυτό εδώ μπορούν να έρχονται οικογένειες, χριστιανοί ή μουσουλμάνοι ή και αρμένοι ακόμη, να κάθονται με τα μωρά τους. Η λειψανδρία είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και στα μοναστήρια του. Αυτό έχει προβληματίσει τους μοναχούς που απόμειναν και αγωνιούν για την παρουσία νέων στα μοναστήρια. Ένα είναι που με προβληματίζει το αύριο, διότι νέοι δεν έρχονται. Ότι υπάρχει ανάγκη μεγάλη Ελλήνων που να έρθουν να γίνουν διάδοχοι, να γίνουν εδώ στα μοναστήρια μας αυτοί που θα υποστηρίξουν και θα αγωνιστούν. Και έχει χώρο για όλους. Λόγω της έλλειψης μοναχών στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, υπάρχουν μοναστήρια που κινδυνεύουν να ερημώσουν ή να χαθούν, αφού, αν παραμείνουν κλειστά, θα περάσουν σε άλλα χέρια. Αυτή είναι η μόνιμη σκέψη των μοναχών που κάθε χρόνο λιγοστεύουν. Νέοι που θέλουν να έρθουν να βοηθήσουν και να μείνουν και για ένα χρόνο και για δύο χρόνια και για τρεις μήνες και να κάνουν τα ειστηριά τους ή και να τους κάνουμε τα ειστηριά τους άμα είναι και έχουν τόσο ανάγκη μεγάλη να μας βοηθήσουν, και εγώ πιστεύω ότι αυτή θα είναι η αυριανή, ας το πούμε, αντικαταστάτες μας, γιατί εμείς μεγαλώνουμε και φεύγουμε, κουραζόμαστε κιόλα, να κρατήσουν τα μοναστήρια μας, να σηκώνουν την ελληνική σημαία. Εδώ είμαστε στο γκαράζ που βάζουμε το τρακτεράκι που κατεβαίνουμε στο μοναστήρι του Ποντζεβά.
Ένα από τα μοναστήρια που έχουν μείνει χωρίς μοναχούς είναι το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου του Χοντζεβίτη. Ένα από τα αρχαιότερα μοναστήρια της Αγίας Γης, χτισμένο πάνω σε μια απότομη χαράδρα στην διαδρομή Ιεριχούς-Ιεροσολύμων. Ο Γέροντας Χρυσόστομος έχει αναλάβει και αυτό το μοναστήρι. Ταξιδεύει σχεδόν καθημερινά για να φτάσει εκεί. Ιστορικό μοναστήρι με μεγάλη ιστορία, ιστορία που ενάγεται από τη Παλαιά Διαθήκη. Γιατί εδώ είναι το σπήλαιο που είχε καταφύγει ο προφήτης Ηλίας και τον έτρεφε ο κόρακας για 3 χρόνια. Το έφερε τα κομμάτια του κρέας. Μετά, εδώ ήταν τα χωράφια, δεν ήταν βέβαια αυτός ο χήμαρος τώρα που έχει εξελιχθεί, ήταν το σπίτι της Παναγίας. Η Παναγία μας ήταν εδώ το σπίτι της. Ο Άγιος Ιωακήμ και η Άννα, έχει ένα σπήλαιο πιο κάτω, εκεί ήταν που προσευχήθηκε η Αγία Άννα και έμεινε έγκυος στην Παναγία μας, μεγάλη γυναίκα. Διόριζε το Πατριαρχείο Ιγουμενέως και Ιγουμενέως. Άλλοι, άλλος έφυγε, άλλος βαρέθηκε, άλλος φοβήθηκε. Ο συγχωρεμένος ο Αντώνιος ήταν 3-4 χρόνια, έπεσε η μάντρα, έφτιαχνε αυτός, δούλευε. Μετά ο υποτακτικός του Γερμανός, Σαλονικιός και αυτός, φίλοι ήτανε, και αυτός τον σκοτώσανε, τον πυροβολήσανε. Μετά ήρθαν άλλοι ήθελαν και έφυγαν, άλλοι δεν μπορούσαν, άλλοι δεν αυτό τώρα. Είμαι εγώ, ας το πούμε, επιστάτης εδώ. Είναι στον 3ο χρόνο τώρα. Όταν κάνω λειτουργία εδώ, η ψυχή μου ανεβαίνει στον ουρανό. Έχει πολύ χάρη, γιατί εδώ, τώρα που θα ανεβούμε πάνω, όλα γύρω-γύρω που είναι οι σπηλιές ήταν ασκητές. Έπεσε ο βράχος από πάνω, γκρέμισε τώρα, θα δείτε, το προφήτη Ηλία μπροστά που ήταν, σκάλες, 3 κόχες. Οι πρόσφατες ζημίες που έγιναν στο μοναστήρι από κατολιστήσεις έπρεπε να επισκευαστούν. Για άλλη μια φορά, ο αρχιμαντρίτης Χρυσόστομος βρέθηκε μπροστά σε μια καινούργια υποχρέωση, την οποία σύντομα έφερε εις πέρας. 1,5 μέτρο είναι ύψος και ήταν 2-3 μέτρα, έπιανε μέχρι έξω εκεί που είχε ασπρίσει. Και ο Θεός φύλαξε, δεν έπεσε ούτε εκεί που είναι ο Άγιος Ιωάννης, ούτε από εδώ. Εδώ ήταν 3 καμάρες μεγάλες. Κάθε φορά που φεύγει από αυτό το μοναστήρι είναι σαν να αφήνει την ψυχή του εκεί. Παρόλο όμως που η διαδρομή, ιδιαίτερα στην ανάβαση, είναι δύσκολη, εκείνος καθημερινά ανεβοκατεβαίνει με το μικρό όχημα την χαράδρα για να επιστρέψει πάλι στην έδρα του και να ασχοληθεί με τις καθημερινές του ενασχολήσεις.
μόλις ταξίδεψαν μέχρι την έρημο της Ιουδαίας στο μοναστήρι του Βαγεράσιμου, έφυγαν και ξαναγύρισαν πολλές φορές. Οι περισσότεροι άφησαν ένα κομμάτι του εαυτού τους εκεί, ένα κομμάτι της ψυχής τους. Ο γέροντας του μοναστηριού άφησε την πόρτα του ανοιχτή. Πάντα ξέρεις ότι θα σε περιμένει. Άγιοι αδερφέ και βλαβείς προσκυνητέ, καλώς ήρθατε στην έρημο του Ιορδάνου, στο μοναστήρι του Αβά Γερασίμου του Ιορδανίτου.